Πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο σε κάποιες περιοχές της Κρήτης και με τις υπόλοιπες να βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτή τη θερμοκρασία κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ο ήλιος καίει και οι πολίτες αναζητούν ανάσες δροσιάς κάτω από τη σκιά ή μέσα στο νερό. Είχαμε χθες 37 πάνω, στο ακροτήρι μένω. Και είχαμε 37, δεν είχαμε παραπάνω. Σήμερα πιο πολύ μου φαίνεται εμένα. Το πρώτο μπάνιο που κάνω σήμερα. Αλήθεια. Ναι. Για καλοκαίρι. Για καλοκαίρι, πάλι σε χρονιές είχα κάνει 30. Ουσιαστικά αυτή η ζέστη μας πρόχνει και λίγο προς τα πάνω. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, είναι και η ηλικία, είναι και όλα αυτά. Χρειάζεται ένα μπανάκι όμως. Χρειάζεται. Τοπικά η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε τοπική κλίμακα κυρίως στα νότια τμήματα του νησιού. Στα βόρεια, θα λέγαμε, εκεί που είναι και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, η θερμοκρασία θα πλησιάσει περίπου τους 35 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οπότε δεν θα μιλάμε για πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά καταλαβαίνετε ότι και αυτές είναι αρκετά υψηλές για να δημιουργήσουν προβλήματα. Η παραμονή στην παραλία συνιστάται για λίγο χρονικό διάστημα και το αργότερο μέχρι τις 11.30 το πρωί ή τις πρώτες απογευματινές ώρες. Να μην είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εσείς τώρα ήρθατε το πρωί και φεύγετε. Ναι. Η ώρα 12 παρά 11.30. Ναι. Οι θερμοκρασίες φαίνεται να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και τουλάχιστον έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας για αρχή. Οπότε αυτή η μακρά περίοδος, θα λέγαμε, είναι το πιο επικίνδυνο σκέλος αυτής της περίοδου υψηλών θερμοκρασιών. Κατά την περίοδο όπου επικρατούν συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, συνιστώνται μικρά και συχνά ελαφριά γεύματα, η κατανάλωση υγρών, η χρήση καπέλου και ανοιχτόχρωμων ρούχων. Ελαφρά φαγητά, πολύ υγρά νερό, δηλαδή φρούτα και τα λοιπά. Δεν το έχω διαπιστώσει ότι είναι διαφορά στη θερμοκρασία. Εμείς μαζευόμαστε τώρα, κάναμε το μπάνιο μας, θα μπούμε μέσα. Είμαι από πολύ θερμή περιοχή, από το Άργο συγκεκριμένα. Και ξέρω, εντάξει, νερά, ίσκιο, καπέλα και τα βασικά. Άρα και συνηθισμένοι δηλαδή. Ναι, λιγάκι, είμαστε και λίγο παραπάνω από εσάς εδώ. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην προστασία των ευπαθών ομάδων και στα μικρά παιδιά. Και στη σκιά, ναι, γιατί έχει σήμερα πάρα πολύ ζέστη και πρέπει οπωσδήποτε να καθόμαστε στη σκιά. Πολύ νερό, υγρά, φρούτα. Λαχανικά, τέτοια πράγματα και πολύ λίγο φαγητό. Εντάξει, συνήθως είμαστε όλα μαζί μία μισή ώρα. Δεν είναι... Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η συνήθεια χρόνων, δεν είναι κάτι. Και είναι φυσιολογικός ο καύσωνας τώρα. Δεν... Τώρα ότι αλλάξαν οι συνθήκες βέβαια στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό φαίνεται ίσως πιο... Ναι. Στένεστε. Εγώ? Ναι. Αποκλείεται. Γιατί? Φαίνεται? Όχι, βλέπω ότι δεν λοιπόν. Στένεστε, αυτό βλέπω. Αφού κάθομαι στη σκιά, υψηλός παραμένει επίσης ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και στην Κρήτη αναμένουμε ενίσχυση βόρειων ανέμων από την Κυριακή και έπειτα. Οπότε οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα καταστούν δυσμενείς. Θα αυξηθεί αρκετά ο κίνδυνος έως και πάρα πολύ από το Σάββατο ήδη και μετά και στο νησί της Κρήτης για την εκδήλωση και εξάπλωση δασκών πυρκαγιών. Όταν μπορούν να παίρνουν έγκαιρα στην εκδήλωση πυρκαγιάς, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Όταν ξεφύγει το πράγμα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Έχουμε την τύχη να έχουμε φέτος πάλι δύο ελικόπτερα. Στο νομό μας το ποσοστό από αμέλεια δυστυχώς είναι ιδιαίτερος μεγάλο. Δεν έχουμε καταπατητές όπως ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια άλλα σημεία, άρα έχουμε τα φυσικά φαινόμενα και έχουμε και τους αμελείς συμπολίτες. Με δεδομένη μάλιστα την επικινδυνότητα για πυρκαγιές, με απόφαση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς είναι κλειστός και από τις δύο εισόδους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και εξαιτίας της απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προστασία των υποειδών εργασίας αλλά και για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων και των επισκεπτών.